Τώρα, γιατί επηρεάζει η εκλογή Τραμπ τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο, θα μας το εξηγήσει η Αδεμαντία Λιόλου, γιατί υπάρχει αμερικανική πρόταση για εκεχηρία που συζητάει Βηρυτός. Πρώτα όμως, Αδεμαντία Λιόλου, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από εκεί που βρίσκεσαι και από τις εικόνες που μας έστειλες νωρίτερα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ. Χτυπήθηκαν πάλι σπίτια. Να δούμε τις εικόνες και να μας περιγράψει αυτό που έζησες και εσύ. Καλησπέρα, Νίκο, από τη Χάιφα. Ένα θράψμα ντρόουν έπληξε μια κατοικία στην Αχαρίγια, βορειότερα από την Χάιφα, με αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφές. Και μάλιστα σήμερα ήταν 4 οι εκτοξεύσεις ντρόουνς προς το Βόρειο Ισραήλ αλλά και προς το Αιλάτ από τη Χεζμπολά και στη δεύτερη περίπτωση από τους πολιτοφύλακες του Ιράκ. Ενώ την ίδια ώρα, να πούμε ότι και στην Αχαρίγια, όπου και βρεθήκαμε, προφανώς και επικράτησε συναγερμός, με τους πολίτες να κατευθύνονται προς τα καταφύγια και υπήρξε και μπαράζ ρουκετών, περισσότερες από 60 ρουκέτες προς το Βόρειο Ισραήλ, αλλά είχαμε σήμερα και προς το Νότιο Ισραήλ, με εκτοξεύσεις από την βόρεια λωρίδα της Γάζας προς τη Σδερότ και στα κιμπούτς του Νοτίου Ισραήλ, και υπήρξαν αναχαιτήσεις από το Iron Dome από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Όλα αυτά βέβαια την ώρα που οι δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν να προβαίνουν σε ισχυρό τους βομβαρδισμούς, κυρίως στην Ταχεία, στα νότια της Βηρυτού, εκεί δηλαδή που θεωρεί το Ισραήλ ότι βρίσκεται το προπύργιο της Χεζμπολά. 4 κύματα επιθέσεων μόνο σήμερα και τις τελευταίες 2 μέρες επικεντρώνονται εκεί τα χτυπήματα του Ισραηλινού στρατού. Υπήρχαν και 4 εντολές για εκένωση. Ισχυρίζονται οι δυνάμεις του Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί η Χεζμπολά τους πολίτες του Λιβάνου, τους αμάχους, ως ανθρώπινες ασπίδες. Την ίδια ώρα που, όπως είπες και εσύ, αναμένουμε την απάντηση της Χεζμπολά τη Δευτέρα στην πρόταση που έχει κατατεθεί και έχει συμφωνηθεί από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ Αμερικής για την κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, πριν από λίγο μάθαμε ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ βρέθηκε στη Κφαρ Κίλα. Είναι μια πόλη στο νότιο Λίβανο που είχε μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ τις προηγούμενες ημέρες και εκεί έδωσε το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει στο Λίβανο. Φαίνεται λοιπόν από τα λεγόμενά του ότι ένα ενδεχόμενο της κατάπαυσης του πυρός πολύ άμεσα δεν είναι ορατό, καθώς είπε ότι θα συνεχίσει το Ισραήλ να χτυπά πολύ πιο ισχυρά και βαθιά στο Λίβανο την Χεζμπολά, ότι θα πρέπει η οργάνωση να πληρώσει ένα βαρύτατο τίμημα και ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις αυτές όταν οι πολίτες του Βορείου Ισραήλ μπορούν με ασφάλεια να επιστρέψουν στα σπίτια. Το βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ, πριν ακόμα αναλάβει, κινείται για να υπάρξει εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τι θέλει την εκεχηρία η κυβέρνηση της Βηρύτου? Το θέμα είναι αν μπορεί να πείσει τη Χεζμπολά και αν μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή με το Ισραήλ ώστε να υπάρξει αυτή η εκεχηρία σε αυτό το μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε, Αδεμαντία Λιόλου.